Μαζί μας απόψε ο Λάμπρος ο Καλαρίτης, διευθυντής σύνταξης στο ραδιόφωνο Παραπολιτικά FM, ο κύριος Γιώργος Βλάχος, βουλευτής Περιφέρειας Αττικής της Νέας Δημοκρατίας, ο αγαπητός Αλέξης Μητρόπουλος, βουλευτής Περιφέρειας Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Μενέλαος Στασιόπουλος, διευθυντής σύνταξης της εφημερίδας Παραπολιτικά, ο Αντώνης Κοκορίκος, γνωστός δημοσιογράφος και φίλος, και ο κύριος Βασίλης Οικονόμου, ανεξάρτητος βουλευτής, ο οποίος προχώρησε και στην Αττικής. Αττικής. Είμαστε μαζί. Βεβαίως. Είμαστε και οι τρεις στην ίδια περιφέρεια. Και οι τρεις στην ίδια περιφέρεια. Αυτό είναι συμπτωματικό. Συμπτωματικό, ναι, ναι. Έχουμε τον κύριο Παναγιώτη Ρήγα, τον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, τι κάνετε? Ωραία, μια χαρά. Καλησπέρα και στους κόμους εκεί. Καλησπέρα. Κύριε Ρήγα, ακούσατε τι είπε σήμερα σε ένα ραδιόφωνο στο Βήμα FM ο κύριος Στατσόπουλος για το ΠΑΣΟΚ? Όχι, δεν το έχω παρακολουθήσει. Ακούστε το τώρα. Παρακαλώ πολύ να δούμε το βίντεο με τις δηλώσεις του κυρίου Τατσόπουλου. Αυτό το κολοκόμμα το οποίο λεγόταν και συνεχίζει να λέγεται ΠΑΣΟΚ έχει διαβρώσει τόσο πολύ με αυτόν τον ποπουλισμό του όλοι θα διοριστούμε με κάθε μέσο, με κάθε τρόπο, με κάθε πλαστογραφία κτλ. Έχει διαβρώσει όλες... και πιάστε δουλειά με πλαστοπτυχίο. Έχει διαβρώσει όλες τις πολιτικές συμπεριφορές όλων των κομμάτων, από τη Νέα Δημοκρατία ως το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό δήλωσε το πρωί σήμερα στο Βήμα FM ο κύριος Στατσόπουλος και θα ήθελα, κύριε Ρήγα, ένα σχόλιο να κάνετε. Ναι, πρέπει να μιλάει για την εποχή που είχε... που είχε πηδήξει στη μισή Αθήνα, μάλλον ο κύριος Στασόπουλος. Εκείνη την εποχή πρέπει να μιλάει. Οπότε δεν μπορώ να σχολιάσω εκείνη την εποχή. Ας πούμε κάτι πιο σύγχρονο. Και προφανώς σήμερα το ΠΑΣΟΚ δεν έχει καμία σχέση με αυτά που αναφέρει ο κύριος Στατσόπουλος. Και θα έλεγα ότι καλό είναι οι υπερβολές να μην χρησιμοποιούνται για να μπορέσουμε να έρθουμε στην επιφάνεια. Υπάρχουν πολλοί άλλοι τρόποι με τις θέσεις μας, με τις απόψεις μας. Δεν θα ήθελα να μιλήσω. Λέτε, το έκανε για να αυτοπροβληθεί, ας πούμε. Κοιτάξτε, είπε ή κάτι. Να προκαλέσει ντόρο με αυτή τη δήλωση. Είπε κάτι το οποίο, κατά την άποψή του, θα δημιουργούσε μια αντίδραση, θα υπήρξε ένα διάλογο, θα εμφανιζόταν αυτό απέναντι στο κόμμα. Το ΠΑΣΟΚ ούτε εκφράζει, ούτε προσωπείται αυτού του είδους συμπεριφορές. Προφανώς υπήρξαν και στο ΠΑΣΟΚ τέτοιου είδους συμπεριφορές. Προφανώς υπήρξαν φαινόμενα τα οποία είναι κατακριτέα, αλλά βεβαίως δεν είναι αυτό που κυριαρχεί και χαρακτηρίζει την πολιτική διαδρομή του ΠΑΣΟΚ από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα. Βέβαια, δεν υπάρχει καμία σύγκριση στην πολιτική δυναμική του κόμματος των περασμένων ετών με τη σημερινή κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το ΠΑΣΟΚ. Ναι, αυτό είναι προφανές. Η κρίση έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα όχι μόνο στην ελληνική κοινωνία και στο πολιτικό σύστημα αλλά και στα πολιτικά κόμματα και το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα που κατεξοχήν υπέστη τις συνέπειες σε επίπεδο δύναμης της κρίσης η οποία επί 5 χρόνια ολόκληρα υπάρχει στη χώρα μας και που το ΠΑΣΟΚ ανέλαβε το κύριο βάρος αντιμετώπισης αυτής της κρίσης. Άρα λέτε ότι αυτό πληρώνει. Αυτό πληρώνει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, διότι έγινε το εξυλαστήριο θύμα ο αποδιοπομπαίος τράγος, η ηφηγένεια όλης αυτής της περίοδου. Ένα τελευταίο ερώτημα και μία θα παρακαλέσω σύντομη απάντηση. Θέλετε να κάνετε σχολιασμό για την επίσκεψη του κύριου Τσίπρα στο Βατικανό, στον Πάπα σήμερα? Κοιτάξτε, η επίσκεψη του κύριου Τσίπρα καταρχήν είναι ένα γεγονός που από μόνο του έχει τη σημασία του, που και έπειτα είναι προφανές ότι είναι ενταγμένο μέσα στην επικοινωνιακή στρατηγική του κύριου Τσίπρα. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είναι για τη σωτηρία της ψυχής, άλλος θα μπορούσε να πει ότι είναι μια προσπάθεια υποβοήθησης του διαλόγου μεταξύ των εκκλησιών. Πάντως κάτι ξεχάσαμε, άσχετα ότι ο Πάπας Φραγκίσκος είναι πραγματικά μια ξεχωριστή περίπτωση ως ο Πάπας των φτωχών. Μην ξεχνάμε ότι το Βατικανό δεν είναι ο Πάπας Φραγκίσκος. Το Βατικανό έχει την ισχυρότερη τράπεζα αυτή τη στιγμή, από τις ισχυρότερες τράπεζες στην Ευρώπη. Μην δημιουργούμε λοιπόν εντυπώσεις περί μιας Αγίας Έδρας όπου καθαγιάζεται μόνο την παρουσία του Φραγκίσκου, το Βατικανό, και αυτό να ρωτήσει λίγο τους συντρόφους του της αριστεράς στην Ιταλία για το ρόλο που έπαιξε η Εκκλησία και το Βατικανό στην αντιμετώπιση, ας πούμε, της αριστεράς στην Ιταλία. Και θα έλεγα, τελειώνοντας, ότι την ίδια μέρα που ο κύριο Τσίπρας συναντιόταν με τον Πάπα Φραγκίσκο, τον ξεχωριστό αυτό πνευματικό ηγέτη, δύο άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, κύριο Σταθάκης
και ο κύριος Τρεγασάκης είχαν πάει να συναντηθούν με ένα δευτεροπλασάτο πλέον στέλεχος της πρώην στέλεχος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ακριβώς για να διαπραγματευτούν τα του ελληνικού χρέους. Λέτε για τον κύριο Άσμουσεν, ο οποίος είναι υφυπουργός εργασίας στην γερμανική κυβέρνηση και πολύ στενό συνεργάτη της κυρίας Μέρκελ. Ακριβώς. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Είναι ένα θέμα το οποίο θα το κουβεντιάσουμε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ρίγα. Καλό σας βράδυ. Πάντως, θα μιλήσει τον κύριο Τατσόπουλο, τον έχει προλάβει ο κύριος Πάγκαλος, αν θυμάσαι, που είχε πει ότι την διαφθορά επί κυβερνήσεως Σιμίτη 2000-2004 ναι. την έβλεπα, είχε πει, την ακουμπούσα. Ερχόντουσαν τα θύματα της διαφθοράς στο γραφείο και διαμαρτύρονταν και ότι η αλληλεγγύη μεταξύ των στελεχών τότε είχε εξελιχθεί σε συνενοχή. Άρα δεν πρωτοτύπησε ο κύριος Τατσόπουλος. Τον έχει προλάβει ο κύριος Πάγκαλος. Πάντως, δύσκολα σε αυτή τη χώρα να πει για τον αντίπολο μια καλή κουβέντα. Είναι δύσκολο αυτό. Είναι φοβερό πράγμα αυτό. Δεν βγαίνει εύκολα η καλή κουβέντα. Δεν βγαίνει. Τι τόσο φοβερό είναι να πει. Η καλή κουβέντα δεν βγαίνει. Θέλετε να πάμε σε ένα θέμα για δύο λεπτά, το οποίο θα σας κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση και έχει και σχέση με την δημόσια ασφάλεια. Έγινε μια πολύ ενδιαφέρουσα διάρρηξη σε ένα δικηγορικό γραφείο, φίλες και φίλοι, το οποίο βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στην Κηφισιά, στην κατοικία του Πρωθυπουργού, του κ. Αντώνη Σαμαρά. Έχουμε τον πολύ καλό συνάδελφο, τον κύριο Διονύση Βυθούλκα, είναι αστυνομικός συντάκτης της εφημερίδας στο Βήμα. Κύριε Βυθούλκα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Δώστε μας 2-3 λεπτομέρειες για αυτό το θέμα. Η διάρρηξη έγινε τα ξημερώματα της Τετάρτης, ωστόσο έγινε γνωστή σήμερα το πρωί. Από τα πρώτα στοιχεία προκύπτει ότι οι διαρρήκτες παραβίασαν ένα παράθυρο για να μπουν στο διαμέρισμα που βρίσκεται στον πρώτο όροφο πολυκατοικίας επί της οδού Εμμανουήλ Μπενάκη. Η ιδιοκτήτρια του δικηγορικού γραφείου. Είναι κοντά στο σπίτι του κυρίου Σαμαρά στην Κηφισιά. Είναι στον ίδιο δρόμο που βρίσκεται η οικία του πρωθυπουργού. Είναι μια περιοχή που φρουρείται πάρα πολύ καλά. Φυσικά πρόκειται για την οικία. Έχει 24-ωρη φύλαξη η συγκεκριμένη οικία. Η δικηγόρος, μιλώντας για το περιστατικό, δήλωσε ότι πως αισθάνεται ανασφαλής, αν και μένει λίγα μέτρα πιο μακριά από την κατοικία του κύριου Σαμαρά, και πως σκέφτεται σοβαρά, αν και υπάρχουν αστυνομικοί στην περιοχή, να αναθέσει την ασφάλεια του χώρου της σε εταιρεία Security. Πάντως, από την πλευρά της αστυνομίας, από σήμερα το πρωί γίνεται προσπάθεια υποβάθμισης του περιστατικού, λέγοντας ότι η πολυκατοικία στην οποία σημειώθηκε η διάρρηξη βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 500 μέτρων από την οικία του Πρωθυπουργού και έτσι δεν ήταν εφικτό οι αστυνομικοί που είχαν βάρδια χθες τα ξημερώματα και φυλάσσονται και την κατοικία του κ. Σαμαρά. Μάλιστα. Να μπορέσουν να έχουν και το νου τους, δηλαδή και σε παρακείμενες κατοικίες. Κύριε Βυθούλκα, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ. Δεν βρισκόταν δίπλα, βρισκόταν παραδίπλα από ό,τι καταλάβαμε, ήταν σε απόσταση 500 μέτρων. Να δούμε λίγο την κάρτα της δημοσκόπησης του Πανεπιστημίου της Μακεδονίας, τη χθεσινή, με την πρόθεση ψήφου, όπου προηγείται, φίλες και φίλοι, ο ΣΥΡΙΖΑ με αυτή την τελευταία δημοσκόπηση, 6 μονάδες. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 24%, αν βλέπω καλά, ναι, και η Νέα Δημοκρατία είναι στο 18%. Και θέλω ένα σχόλιο από τον κύριο Βλάχο. Είναι η πέμπτη δημοσκόπηση, κύριε Βλάχο, που βγαίνει, που δείχνει ένα σταθερό προβάδισμα του ΣΥΡΙΖΑ. Η πρώτη δημοσκόπηση έδινε 8, αυτή μας δίνει 6. Οι άλλες ήταν των παραπολιτικών το περασμένο Σάββατο στο 2,6, κύριε Δασιόπουλο, έτσι δεν είναι. Ναι, ναι, έτσι. Και οι άλλες δείχνουν ένα σοβαρό προβάδισμα που έχει αποκτήσει. Με σοβαρή παράσταση νίκης, μάλιστα. Ναι. Με μεγάλη διαφορά στην παράσταση νίκης, ναι. Μεγάλη. Ναι. Είναι σίγουρο ότι η περίοδος αυτή είναι αρκετά κρίσιμη για την κυβέρνηση. Mm-hmm. Η εικόνα, θα έλεγα, δεν είναι καθόλου καλή. Τι φταίει. Κατόρθωσαν οι εμπνευστές του ένθια να ισοπεδώσουν τα πάντα. Mm-hmm. Οι άνθρωποι που το Δεκέμβριο, τότε που ψηφιζόταν, επέμειναν να ψηφιστεί ο συγκεκριμένος νόμος όπως εμφανίστηκε πριν μερικές εβδομάδες, και τότε μας είπαν ότι πρέπει να ψηφιστεί, δεν μπορεί να πέσει η κυβέρνηση. Τελικά κατόρθωσαν. Η κυβέρνηση δεν έπεσε επειδή δεν ψηφίστηκε ο νόμος. Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει δυσκολίες επειδή ψηφίστηκε ο νόμος. Τι στραβό μάλλον κάνει η κυβέρνηση σήμερα, κύριε Βλάχο? Τι στραβό κάνει? Εγώ νομίζω ότι με πρωτοβουλίες όπως ο ΕΝΦΕ, γιατί αυτό είναι νομίζω που μετρήθηκε σε αυτή τη φάση, αυτή την περίοδο ουσιαστικά μετριέται η απήχηση του ΕΜΦΙΑ στον κόσμο. Και είναι λογικό ο κόσμος να απαντάει. Το κύριο είναι αυτό. Εδώ έχουμε ανεργία στα ύψη. Προφανώς, ο κόσμος στην καθημερινότητά του δεν έχει μεγάλα προβλήματα, τεράστια. Η ανεργία, κύριε Λιάτσο, θέλω να πω ότι δεν είναι φαινόμενο των τελευταίων εβδομάδων και των τελευταίων μηνών. Η τελευταία τριετία έχει εκτοξευθεί. Ακριβώς. Αυτά είναι πιο μόνιμα φαινόμενα. Θέλω να πω και μετριώνταν και στο παρελθόν. Μετρούνται και σήμερα, θα μετρούνται και αύριο. Αυτό που ξεχωρίζει στις μετρήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας το τελευταίο διάστημα είναι ο ένφια και η απήχηση που είχε στον κόσμο. Ναι. Και παρά τις διορθωτικές παρεμβάσεις που έγιναν, που κατά τη γνώμη μου δεν ήταν αρκετές, έπρεπε να γίνουν και άλλες διορθώσεις. Mm-hmm. Δεν ήμουν στο τρίτο θερινό τμήμα
δεν το παρακολούθησα από κοντά για να μπορώ να μιλήσω. Υπάρχει πολιτική ευθύνη για τον Ένθια, ποια είναι η γνώμη σας? Προφανώς υπάρχει. Το παραδείχθηκε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και υποθεσιστής και ευθύνες. Εγώ περιμένω να δω πώς θα προσωποποιηθούν αυτές οι ευθύνες των ανθρώπων που εμπνεύστηκαν. Του Μαξίμου δηλαδή δεν έχει πολιτική ευθύνη για τον Ένθια? Είναι αμέτωχο δηλαδή σε αυτή την ιστορία, τι πιστεύετε? Από τη στιγμή που και ο Πρωθυπουργός παραδέχεται ότι υπάρχουν ευθύνες, εγώ σαν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Κάνει και αυτοκριτική, λέει ο κύριος Σαμαράς, όταν λέει ότι υπάρχουν ευθύνες. Εγώ θα περιμένω τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Πρωθυπουργό, ο ίδιος να προσδιορίσει τους υπεύθυνους αυτής της κατάστασης. Εσείς τι θεωρείτε, σαν βουλευτής και πολύ έμπειρος βουλευτής, τι θεωρείτε σε ένα τόσο κορυφαίο ζήτημα που έχει αναστατώσει όλη την ελληνική κοινωνία? Έχει πολιτική ευθύνη ο Πρωθυπουργός ή όχι? Κοιτάξτε, η πολιτική ευθύνη θα έλεγα ότι είναι ανήκει στο προηγούμενο επιτελείο του Υπουργείου Οικονομικών και των συνεργατών του, οι οποίοι θα έλεγα με πολύ προχειρότητα έφεραν ένα νόμο άρον-άρον, νομίζοντας ότι επειδή κάνουν αυτούς τους υπολογισμούς έτσι θα βγει και στην πράξη. Δεν άκουσαν φωνές τεκμηριωμένες από πολλούς συναδέλφους και μέρα τότε την περίοδο εκείνη, που ξενυχτήσαμε ένα βράδυ να αντιπροτείνουμε και να λέμε πράγματα, και βεβαίως σήμερα πληρώνουμε αυτή την πολιτική. Ναι. Προφανώς τότε κάποιοι καλοθελητές, κάποιοι συμβουλάτρες θα πήγαν στον Πρωθυπουργό και θα είπαν: μα ποιος διαφωνεί, ποιος γκρινιάζει? Ο Βλάχος, ο Τάδε, ο Α, ο Β. Έλα τώρα, εντάξει, αυτοί συνέχεια γκρινιάζουν. Ως εκ τούτου προγράμμα πάμε παρακάτω. Να που τελικά. Είναι ο Πρωθυπουργός, λέει τον παρασύρα. Δεν σε ακούσα. Πιθανόν να έχει παγιδευτεί. Δεν το αποκλείω αυτό. Να έχει παγιδευτεί, γιατί δεν μπορεί να είναι σε θέση να γνωρίζει τις λεπτομέρειες της κάθε προσέγγισης. Και τώρα που βρέθηκε στο φως ο νόμος, εγώ θα έλεγα και αυτό πρέπει να κρατήσω σαν θετική σημασία κίνηση, ότι ο Πρωθυπουργός παρενέβη εν πάση περιπτώσει και είπε να γίνουν έστω αυτές οι ιδεολογικές κινήσεις που έγιναν, που και πάλι επισημαίνω δεν είναι αρκετές. Ναι. Άλλο τίποτα εκτός από τον Ένθια θέλετε να μας πείτε? Τι φταίει δηλαδή που έχει η Νέα Δημοκρατία? Είναι, πάμε σε χαμηλά ιστορικά δηλαδή. Λέμε, 17 η μία δημοσκόπηση, 18 η άλλη, είναι νούμερα τα οποία είναι πολύ απογοητευτικά για την Νέα Δημοκρατία. Συμφωνείτε? Ναι, είναι χαμηλά διότι... Αλλά όχι άγνωστα, από το Μάιο του 2012. Δεν είναι άγνωστα νούμερα. Δεν είναι άγνωστα νούμερα, ναι. Όχι. Ναι, παρακάτω είναι το θέμα. Όχι, επειδή λέω ότι έχουμε σκίσει τα μνημόνια και αναπτυσσόμεθα, γι' αυτό το λέω. Αλήθεια είναι αυτό που λέει και ο κ. Στασιόπουλος, ότι προφανώς δεν είναι πρωτόγνωρα, τα κόμματα παίζουν με χαμηλά ποσοστά, ιδιαίτερα όταν υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό αναποφασίστων και ένα μεγάλο ποσοστό που δεν απαντούν, που δεν ξέρουμε αν θα πάνε να ψηφίσουν ή όχι και τι θα επιλέξουν την τελευταία στιγμή. Mm-hmm. Το σίγουρο είναι ότι η Νέα Δημοκρατία πρέπει, αν θέλει να ανατρέψει το κλίμα, προφανώς να αναθεωρήσει πολλά βασικά στοιχεία της πολιτικής της και να αποκτήσει και πάλι επαφή με την κοινωνία, όχι γιατί μπορεί να υποσχεθεί ότι θα λύσει αύριο τα πάντα όπως κάνουν άλλοι, αλλά δίνοντας ένα πρόγραμμα. Άρα έχει χάσει την επαφή με την κοινωνία. Προφανώς. Θέλω να ρωτήσω κάτι σε αυτό. Με ένα πρόγραμμα που θα έχει αρχή, μέση και τέλος. Να δίνει πιστικές απαντήσεις γιατί κάνουμε κάθε τι σε αυτή την πορεία. Αυτό νομίζω ότι το τελευταίο διάστημα έχει απολεσθεί και βεβαίως το τίμημα είναι ο κόσμος. Αν θέλετε από απόγνωση, θέλετε από έτσι, οργή, θέλετε από οποιοδήποτε λόγο, αντιδρά όπως αντιδρά. Βεβαίως, να θυμάστε ότι τα αποτελέσματα των εκλογών, όποτε και να γίνουν, γιατί έχουμε μπροστά μας μια πιθανή εκλογή λόγω του Προέδρου της Δημοκρατίας στο επόμενο διάστημα, δεν θα είναι αυτά. Διότι τα διλήμματα που θα μπουν στις εκλογές δεν είναι αυτά τα οποία μπαίνουν σήμερα στην κουβέντα, σε μια δημοσκόπηση. Θα μπουν διαφορετικά θέματα. Και εκεί πια το κάθε κόμμα θα βάλει τα διλήμματά του, θα βάλει το πρόγραμμά του, θα βάλει τα ερωτήματά του και ο ελληνικός λαός θα αποφασίσει ό,τι νομίζει καλύτερο. Μενέλα, θες να πεις κάτι για να περάσουμε στον κύριο Μητρόπουλο? Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Βλάχο το εξής. Εκτιμά ως βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και παλιός κοινοβουλευτικός ο κύριος Βλάχος, δεν είναι κάτι καινούργιο τώρα στην πολιτική, ότι η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση, ο Αντώνης Σαμαράς έχει κάποια εξουσία αυτή τη στιγμή πραγματική, διότι. Μπορεί δηλαδή να κάνει μια στρατηγική για τη χώρα ή εν πάση περιπτώσει στον ευρωπαϊκό μονόδρομο ο κύριος Σαμαράς ένας καλός υπάλληλος του κύριου Σόιμπλε? Καλά, δεν πρόκειται να... θα έλεγα ότι είναι τραβηγμένο τώρα να μιλάμε για έναν πρωθυπουργό της οποιαδήποτες χώρας ότι είναι υπάλληλος του οποιοδήποτε. Όταν έβγαλε τον οδικό χάρτη στη ΔΕΘ, η απάντηση ήταν ότι δεν ισχύει τίποτα και ακούστηκε η απάντηση. Λοιπόν,
το ότι η χώρα. Και το πιστοποιητικό βιωσιμότητα, κύριε Τασιόπουλο, έτσι. Όλα. Το οποίο πήραν δεν, πίσω. Δεν είναι πιστοποιητικό, δεν ελέγχεται. Αυτό απήγγειλε ο κύριος Πρωθυπουργός. Δεν ελέγχεται, θα σας το πω αυτό αν θέλετε, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι αλήθεια ότι η χώρα βήμα-βήμα τα τελευταία χρόνια πορεύεται σε έναν δρόμο που εν πωλίες μας επέβαλαν. Βεβαίως αυτοί που τον ξεκίνησαν τον αποδέχτηκαν και ενώ την κυβέρνηση Παπανδρέου τον αποδέχθηκε ως σωτήριο λύση. Θυμάστε, ο κύριος Παπαδημητρίου μας έλεγε ότι το 12 θα βγούμε στις αγορές. Έτσι. Αν γυρίσει κανείς πίσω τότε το 10, το 11, το 12 και δούμε τι λεγόταν, θα καταλάβει να δείτε. Ο Χαρδούβελης το έλεγε τότε. Από πού. Ο Χαρδούβελης έλεγε το ίδιο δεν πράγμα. Έχω, ακούστε, σε ό,τι με αφορά, δεν έχω πρόβλημα εγώ να ξεχωρίσω τον κύριο Χαρδούβελη. Εξάλλου λίγο πολύ του θεωρώ όλους αυτούς. Ο Χαρδούβελης δεν ψηφίζει όμως, εσείς ψηφίζετε. Εντάξει, ψηφίζω με. Ξέρετε, το ψηφίζω. Είναι αυτό που φαίνεται. Πριν φτάσουμε στην ψήφο. Και οι βουλευτές και της Νέας Δημοκρατίας δίνουν τη δικιά τους, αν θέλετε, θέλετε να πούμε, μάχη εντός εισαγωγικών, παρεμβάσεις, να παλέψουν απόψεις. Ξέρετε, σε ένα κόμμα δεν είσαι μόνο για ένα θέμα. Είναι μια επιλογή. Κύριε Μητρόπουλε. Και ξέρετε, παλεύομαι πραγματικά. Κύριε Βλάχο, μονοπολείτε λίγο τη συζήτηση. Να τελειώσει ο κύριος Σιάννη. Μιλάει ενδιαφερόντως. Παλεύομαι για να γίνονται διορθωτικές παρεμβάσεις και να μεταφέρουμε την εικόνα της κοινωνίας που πολλές φορές οι ηθήνοντες δεν την καταλαβαίνουν, δεν την βλέπουν. Κύριε Λιάτσο, θεωρώ ότι η εξαιρετική παρουσία του Προέδρου μας στη Θεσσαλονίκη που με σιγουριά, ασφάλεια και βέβαιως με εγκυρότητα απήγγειλε ένα μετριοπαθές πακέτο μέτρων αρτροπιστικού και κοινωνικού χαρακτήρα αφενός και η εκρηκτικότητα του κοινωνικού ζητήματος που θα ξεδιπλωθεί το επόμενο τρίμηνο. Ήδη σήμερα θα διαβάσαμε όλοι στα νέα ότι μισό εκατομμύριο μικρομεσαίων αγροτών και ασφαλισμένων στο ΙΚΑ μπαίνουν στη διαδικασία ρευστοποίησης περιουσίας τους για οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία. Ενεργοποιείται ο νόμος 4172. Μιλάτε για τα 100.000 ιδιοκτήρια με είναι μόνο με τα 100.000, αλλά η υπόθεση αφορά περίπου μισό εκατομμύριο οφειλετών, πάνω από 5.000, σε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία, όπου ενεργοποιούνται οι θεσμοί άμεσης κατάσχεσης, μετά από ατομικό ειδοποιητήριο που αποστέλλεται στον κάθε οφειλέτη εισφορών πάνω από 5.000, μέσω του ΚΕΑΟ, του Κέντρου Ίσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών, από τη μια. Από την άλλη, όπως τα είδατε, δεν ξέρω αν ο κύριος Βλάχος είναι μεταξύ των ερωτώντων βουλευτών, όπου πριν δύο μήνες ψηφίστηκε ρύθμιση όπου οι επιδοτήσεις που εισπράττουν οι αγρότες μας και η επιστροφή ΦΠΑ μπορεί να κατάσχεται από το πρώτο ευρώ, είναι ο νόμος 4254, εψηφίστηκε λίγο πριν το νόμο, πριν τις εκλογές, μπορεί να κατάσχεται από το πρώτο ευρώ για εισφορές που χρωστούν στον ΟΓΑ. Υπό αυτή την έννοια μπαίνουμε σε ένα κολλασμένο τρίμηνο και κυρίως οι ρήτρες των ασφαλιστικών ταμείων και βεβαίως του ασφαλιστικού που θα ισχύσει ο πρώτου 2015, η δική μου άποψη είναι ότι μπαίνουμε στην εκρηκτικότερη φάση του κοινωνικού ζητήματος με έναν προϋπολογισμό που συνεφωνήθηκε στο Παρίσι και είναι ακραίος και μόνο δημοσιονομικός και βεβαίως με ένα ασφαλιστικό το οποίο η κυβέρνηση οφείλει, έχει δεσμευτεί να το περάσει στις αρχές του Νοεμβρίου. Υπ' αυτή την έννοια θεωρώ ότι δεν θα φτάσει η κυβέρνηση στο προεδρικό, αλλά η ακραία κοινωνική επιδείνωση, η ακραία κοινωνική επιδείνωση από τη μια και η ρευστότητα στις δύο κοινοβουλευτικές ομάδες ίσως σύρουν τους δύο συγκυβερνήτες σε δραστικότερες αποφάσεις, εννοώ εκλογές πρώτο Χριστουγέννων. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Αλλά λόγω κοινωνικού ζητήματος, λόγω της έκρηξης και της αδυναμίας του κυρίου Βλάχου και άλλων βουλευτών να αντέξουν, τη σκληρότητα των μέτρων που έχουν συμφωνηθεί στο Παρίσι. Αυτή είναι η δική μας άποψη. Ο κ. Σαμαράς μίλησε για πολιτική αυτοκτονία. Όποιος πάει σε πρώτες εκλογές. Δεν μπορεί να. Όχι μόνο. Είναι ομολογία παρέτηση. Ομολογία παρέτηση. Να κυβερνήσω, παρετούμε, ας έρθει ο επόμενος. Μάλιστα. Για το θέμα των κατασχέσεων πάντως των επιδοτήσεων για όσους αγρότες χρωστούν εισφορές. Από το πρώτο ευρώ, αγαπητέ. Κατέθεσα μια ερώτηση, κύριε Βλάχο, 20, νομίζω 28, θυμάμαι, βουλευτές. Οι οποίοι το έχουν ψηφίσει όμως. Δημοκρατίας. Ναι, θέλω να πω όμως ότι είναι προφανές ότι το κυβερνητικό επιτελείο δεν λειτουργεί, διότι πόσο μυαλό χρειάζεται σε μια περίοδο πολιτική όπως είναι με τις δημοσκοπήσεις, αυτό που λέμε όπως είναι, να αφήσουν να εξελιχθεί κατάσχεση επιδοτήσεων από τους αγρότες που είναι μέρο σημαντικό του εκλογικού σώματος της Νέα Δημοκρατία. Γιώργο, μια στιγμή. Την μέρα που. Αν μου επιτρέψετε. Θα σα δώσω το λόγο. Μισό λεπτό, παρακαλώ. Την μέρα που έσκασε ο ΕΝΦΙΑ, κυβερνητικός βουλευτής, πρώην υπουργός, εγκαλούσε δικό μας βουλευτή, ο οποίος αγνοούσε, και του έλεγε ότι
ο έμφυα θα ισχύσει για ένα χρόνο για το 2014. Ναι. Είχε ψηφίσει ο ίδιος που εγκαλούσε το δικό μας βουλευτή το άρθρο 1 του νόμου του έμφυα που λέει ότι από το έτος 2014 και για κάθε επόμενο έτος επιβάλλεται ο έμφυα. Δηλαδή θέλω να σας πω, Ιάν, οι σεμνοί συνάδελφοι των κοινοβουλευτικών ομάδων φαίνεται ότι ψηφίζουν ενώ δεν έχουν διαβάσει την ψηφίσεων. Μάλιστα. Υπουργοί. Τραγικό αυτό. Λοιπόν, σας διάβασα το άρθρο 1 του έμφυα. Πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις και θα συνεχίσουμε. Φίλες και φίλοι, ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.